Νίκη του ΠΑΟΚ με 3-0, δύσκολη μέχρι να μπει το πρώτο γκολ, διότι υπήρχε μια αντίπαλη ομάδα η οποία με 3 center back, 2 δεξιά back, 2 κόφτες, ένα οχτάρι που έπαιζε σαν χαφ. Ποιος, ο Αποστολόπουλος και ποιος. Ο Αποστολόπουλος και ο Στάθης. Ο Στάθης. Εντάξει, ο Στάθης έπαιξε δεξί back half και ο Αποστολόπουλος ήταν το τέταρτο, 5-4-1. Με Αποστολόπουλο, Γουδουλάκη, Γιάννης, Μουνάφο, Μανούσο που είναι εξτρέμ, τον έβαλε center forward. Ναι. Αυτά τα match είναι μέχρι να μπει το πρώτο γκολ, πρώτον και δεύτερον, είναι από πού θα έρθει το πρώτο γκολ. Ήθιστε τέτοια παιχνίδια να τα καθαρίζει η πίσω γραμμή. Δηλαδή η πίσω γραμμή τι σημαίνει. Δεξί μπακ, αριστερό μπακ, στόπερ, αριστερό στόπερ και μπορεί και το εξάρι του κτλ. Από μέση απόσταση, κεφαλιά κτλ. Συνήθως αυτά τα match τα καθαρίζουν οι πίσω γραμμές. Όταν βλέπεις μια ομάδα συμπαγή στα 30 μέτρα η άμυνα, 3 στόπερ. Κλείσαμε δύο δεξιά μπακ το Ροντρίγκες. Γιατί πολλοί λένε γιατί σήμερα ο Ροντρίγκες δεν μπόρεσε να βρει χώρους κτλ. Τον έκλεισε ο παράσος του Ροντρίγκες, αλλά δεν πίστευε ότι μπορεί να του τη φέρει ο Μάτος. Δεν το φύλαξε το Μάτος. Είναι αυτό που λέγανε ο Αναστόπουλος κάποτε. Όταν παίζει ο Λίνο και ο Αναστόπουλος, ο Κλάους, εγώ κλείνω το Λίνο ψηλά με ένα αριστερό δεξί εξτρέμ, ένα δεξί μπακ και δύο αμυντικά χαφ. Κλείνω και κλείνω. Και το πρώτο δοκάρι του Κλάους. Του λέω σε μια κουβέντα. Καλά του λέω, κλείνει το Λίνο με τρεις. Κλείνει με δύο το Κλάους. Μην πάρει το πρώτο δοκάρι και την κάνει. Και άμα την κάνει ο Ετώ, ας πούμε, που παίζει ένα δεξί μπακ από εκεί, ο Ετώ θα κάνει 30 κούρσες και 29 σέντρες θα πάνε στην Αγία Βαρβάρα. Εάν τη βρω από τον, Ετώ, χαλάλι. Δηλαδή, παίζεις, ας πούμε, και έχεις αντίπαλο τον Εμπεγλέρα και έχεις δύο χαφάρες μπροστά από τον Εμπεγλέρα. Δεν αφυλάξεις τον Εμπεγλέρα, άστο τον Εμπεγλέρα, θα κάνει 5 σουτ, θα πάνε στον καμπαναριό. Εάν πάνε στο γάμα το σουτ την Εμπεγλέρα και το φάω από τον Εμπεγλέρα, σου λέει χαλάλι του. Σήμερα του Μάτος, χαλάλι του. Φύλαξε πολύ ωραία το center forward. Φύλαξε πολύ ωραία τους δύο πλαϊνούς, ιδιαίτερα τον Ροντρίγκες. Με δύο δεξιά μπακ, το Στάθη και τον παλιό το δικό σας τον Αποστολόπουλο. Του την έφερε ο Μάτος. Εντάξει. Δεν πίστευε στο Μάτος. Περιπίδη. Ναι, σου λέει θα φυλάξω, θα του μπλάρω αυτούς. Και λογικό είναι. Φωνάζω εγώ και λέω ότι ο Πάοκ στις πλευρές έχει τρομερή ποιότητα και γρήγορους παίκτες. Είναι και αυτό. Αλήθεια. Και η φάση τώρα του γκολ είναι δουλεμένη φάση, διότι πριν από λίγο έχει γίνει κι άλλη φάση με φάουλ. Και άμα δεις ότι πάει πάλι στην ίδια περίπτωση. Και στην ίδια. Πώς το λένε. Στην ίδια περιοχή πάει η μπάλα. Ακριβώς το ίδιο πάει η μπάλα. Λείπει ο Μάτος όμως εκεί, δεν την πρόλαβε ο Μάτος. Και πάει σύνδεσμο στο δοκάρι. Το θυμάσαι και τη φάση. Στα 8 λεπτά πριν γίνει τον γκολ. Ποιο τη δούλεψε τη φάση, ο Ιβίτς. Είναι δουλεμένη η φάση στα φάουλ. Ναι. Το χτυπάει ο Ροντρίγκες και πάει ακριβώς η μπάλα εκεί. Ναι. Και πετάγεται ο Μάτος ακριβώς στη θέση της μπάλας. Απλώς την πρόλαβε και κάνει μπράβο στο Μάτος. Φοβερή ανάποδη γυριστή κεφαλιά. Άμα τη δεις τη φάση, πολλά. Δηλαδή νομίζω είναι καλλιτεχνική κεφαλιά αυτή. Ναι. Σπανίζει στο. Σοπέν. Ναι, σπανίζει αυτή η κεφαλιά. Δηλαδή σπάνια βλέπει τέτοια κεφαλιά. Πέρασε και στην Ευρώπη χθες. Πότε ήταν. Καλά, στην Ευρώπη εγώ το θεωρούσα δεδομένο ότι η Φιωρεντίνα. Η Φιωρεντίνα δεν υπήρχε περίπτωση να χάσει μέσα στον Καραμπάκ. Το θεωρούσα δεδομένο. Διότι έχει τρομερή ποιότητα η Φιωρεντίνα. Η συμφωνία. Τι λάθος έχει γίνει εκεί. Η συμφωνία έγινε με τη Γιουκ Μπόις, όχι με τη Φιωρεντίνα. Μην μπερδεύεσαι εκεί πέρα. Τι λάθος έκανε η Καραμπακιανή. Ο Πάοκ έπαιξε με τη δεύτερη. Εσείς παίξατε με την United. Αυτά που είναι. Ακυρώθηκε γκολ πεντακάθαρο γκολ με την Γιουγκ Μπόις. Τώρα τους ανθρώπους. Και σας κάναν φιλινάδες εκεί στην Κύπρο και γιουγκουστάρουν. Εσείς παίξατε κάποτε με τη δεύτερη ομάδα της Γιουβέντους. 14 βαθμούς πίσω. 7 φάγατε. Λοιπόν, με την Καραμπάκ εγώ νομίζω. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ χάθηκε. Όχι χάθηκε. Δηλαδή τα στρίμωξε ο ΠΑΟΚ, την κατάσταση που έγινε στην Ευρώπη, τη στρίμωξε ο ΠΑΟΚ τόσο πολύ με το πρώτο παιχνίδι της Καραμπάκ μέσα στο Αζερβαϊστάν. Διότι είχε το αμέσως επόμενο παιχνίδι, σε τρεις μέρες είχε παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καρεσκάκι και το μυαλό όλο ήταν εκεί. Να αποδείξουν ποια ήταν η καλύτερη ομάδα. Και έτσι χάσανε το παιχνίδι εκεί πάνω και χάθηκαν και. Και χάσανε και στο Καραϊσκάκι. Ναι. Και όλος ο κόσμος είδε. Πώς κέρδισε ο Ολυμπιακός στο Καρεσκάκι. Ευτυχώς υπάρχει και η τεχνολογία τώρα και όλος ο κόσμος βλέπει. Ευτυχώς. Είδε τα χάλια σας άλλη μια φορά. Είδε τα χάλια σας, αλλά μία ένωση πέφτει. Πάει και σήμερα το κάστρο, το άντρο. Το κάστρο. Αυτό του συστήματος.